είναι πλέον επίσημο. Η κυβέρνηση της Γερμανίας θα διαθέσει μόλις 4 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό του 2025 για τη στήριξη της Ουκρανίας, ποσό σχεδόν μειωμένο στο μισό σε σχέση με τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ του 2024. Η πρόταση προϋπολογισμού οριστικοποιήθηκε από τον κυβερνητικό συνασπισμό μετά από πολλή ώρες διαπραγματεύσεις. Προφανώς αυτό θα έχει αντίκτυπο, ειδικά όσον αφορά στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Σε ό,τι αφορά στην παροχή στρατιωτικής βοήθειας και συγκεκριμένα τον εξοπλισμό που παρέχεται, βλέπουμε ότι η Πολωνία προηγείται της Γερμανίας σε αυτό το επίπεδο. Οι χώρες που συνορεύουμε την Ουκρανία συμμετέχουν περισσότερο. Πρέπει να σημειώσουμε επίσης την περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο συνεισφέρει πολύ μεγαλύτερη βοήθεια από αυτή της Γαλλίας, της Ισπανίας ή της Ιταλίας. Από το 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της έχουν δωρήσει στην Ουκρανία 38 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια, εκ των οποίων τα 28 δισεκατομμύρια ευρώ προέρχονται από τη Γερμανία. Η γερμανική βοήθεια δόθηκε κυρίως με τη μορφή κεφαλαίων, στα οποία προστέθηκαν πυρομαχικά αξίας 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα κράτη-μέλη της ομάδας των G7 εξετάζουν τη δυνατότητα χρήσης μέρους των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την παροχή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία. Αυτά τα κεφάλαια δεν θα μπορούσαν πραγματικά να αποτελέσουν βιώσιμο πόρο για την υποστήριξη των Ουκρανών στην αντίστασή τους ενάντια στη Ρωσία. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά τα 300 δισεκατομμύρια περίπου είναι διασκορπισμένα σε πολλές χώρες. Δεν γνωρίζουμε ποιο ποσό θα διατεθεί στα διάφορα κράτη. Δεν ξέρουμε καν αν θα υπάρξει συμφωνία για κινητοποίηση αυτών των κεφαλαίων. Επίσης, αυτά τα κεφάλαια είναι μία μεμονωμένη πηγή. Δεν είναι ένα διαφορετικό μέτρο που θα μπορεί να εφαρμοστεί μακροπρόθεσμα. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέχουν στην Ουκρανία μεγαλύτερη στρατιωτική βοήθεια από τη Γερμανία, αλλά και εκεί οι εκλογές του Νοεμβρίου μπορεί να αλλάξουν το σκηνικό. Η κυβέρνηση των Δημοκρατικών υποσχέθηκε να διατηρήσει αυτή την υποστήριξη, αλλά ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, Ντόναλντ Τραμπ, δεσμεύτηκε να την αποσύρει εάν εκλεγεί.